συνεκλήθη στην αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης στο συντηρητικό όργανο πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Τσαλικίδη και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Κατά τη σύσκεψη έγινε ανταλλαγή απόψεων ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός των ενεργειών και δράσεων των φορέων που περιβάλλουν το πυροσβεστικό σώμα στην πρόληψη και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Κοινή συνισταμένη όλων των ομιλητών ήταν η εφαρμογή κοινών δράσεων άμεσα, ενώ επισημάνθηκε πως είναι απαραίτητη συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του συντονιστικού, τους ενεργούς πολίτες και τις εθελοντικές οργανώσεις. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της σύσκεψης, συμφωνήθηκε η σύγκληση ενός ακόμα συντονιστικού οργάνου στις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού για να οργανωθεί το επικαιροποιημένο σχέδιο αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Τη διαβεβαίωσε ότι οι καταναλωτές του Εύρου που θα προτιμήσουν τα παραδοσιακά ακροπολύγια της αγαρέως του Πασχαλιάτικου Τραπεζιού θα γευτούν πρώτης ποιότητας και αποκλειστικά εντόπια αμνοερήφια, έκανε ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπολών Εύρου Ευστάθιος Ευσταθίου μιλώντας στην Ερτορεστιάδας. Παρά το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι του νομού μείωσαν τον αριθμό εκτροφών αμνοερήφιων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οι ανάγκες της τοπικής αγοράς θα υπερκαλυφθούν, υποστήριξε ο κ. Ευσταθίου, τονίζοντας ότι οι φετινές παρουσιάζουν ελαφρά πτώσεις σε σχέση με τις περσινές. Αναφορικά με τυχόν κρούσματα ελληνοποίησεων σε σφάγια, σχολίασε πως είχαν καταγραφεί μεμονωμένα περιστατικά κατά το παρελθόν, σε ορισμένα κρεοπολία όμως άμεσα υπήρξε κινητοποίηση και επιβλήθηκαν κυρώσεις και πρόστιμα. Παράλληλα, προέτρεψε τους καταναλωτές να είναι επιφυλακτικοί ως προς την ταυτότητα του σφάγιου όταν βρίσκουν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές πώλησης και προσφορές. Στα παραδοσιακά κρεοπολία δεν φεύγουμε από την τοπική κτηνοτροφική αγορά, δεν ελληνοποιούμε, σεβόμαστε τον πελάτη και καταναλωτή, προσφέροντας του ποιότητα και ασφαλές κρέας, σημείωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπολών Εύρου. Την ίδια στιγμή, την ύπαρξη κτηνιάτρου κατά τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας και της ώρας λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Ορεστιάδας, παρά την έλλειψη προσωπικού, έχει διασφαλίσει η διεύθυνση κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Αυτό διαβεβαιώνει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Κώστας Δαδούσης, ο οποίος μίλησε στην ΑΡΚ για το θέμα αυτό, τονίζοντας ότι η έλεγχη θα είναι διαρκής και πως δεν υπάρχει περίπτωση να σφαγιαστούν ζώα χωρίς να λαμβάνονται όλα τα μέτρα και οι προϋποθέσεις. Παράλληλα, προέτρεψε το καταναλωτικό κοινό να προμηθευτεί σφάγια που προέρχονται μόνο από εγκεκριμένα σφαγεία και να επιδείξει προσοχή στην κατανάλωση εντοστίων ως προς την ποιότητα αλλά και τη συντήρησή τους. Επιπλέον, σημείωσε ότι οι καταναλωτές μπορούν να διακρίνουν τη χώρα εκτροφής και σφαγής από το χρώμα και το σχήμα των σφραγίδων που φέρει το σφάγιο. Στα σφάγια εκτροφής και σφαγής στην Ελλάδα, οι σφραγίδες είναι χρώματος μπλε. Ξεκίνησε η εγκατάσταση των πρώτων 70 προσφύγων στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Σιμακόπουλου στην Καβάλα. Οι πρόσφυγες, οι περισσότερες μονογονεϊκές οικογένειες που περιμένουν επανασύνδεση με συγγενείς τους σε άλλες χώρες, μετακινήθηκαν από ξενοδοχεία του νομού Σερών. Άλλοι 40 αναμένονταν την Τρίτη από τη Ρεδεστό. Η συγκεκριμένη δομή θα φιλοξενήσει συνολικά 300 πρόσφυγες που θα φτάσουν σταδιακά εντός του μήνα. Και στη δομή της Δράμας εγκαταστάθηκαν χθες πρόσφυγες από τις Μουργές και τα Διαβατά.